εκ μέρους του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων Δήμου Αθήνας, αλλά και των υπολείπων σωματείων επαγγελματιών που είναι σήμερα εδώ πέρα, είμαστε αντιμέτωποι με τον πληστηριασμό σπιτιού πρώτης κατοικίας συναδέλφισσας μέλους του Συλλόγου μας, από την Κυψέλη. Να πούμε δύο λόγια. Ότι η συναδέλφισσα έρχεται σε αυτή την κατάσταση, είναι πρώην αυτοαπασχολούμενη, χρόνια άνεργη, βρίσκεται αντιμέτωπη με το πιο φρικτό πράγμα που μπορεί να συμβεί σήμερα σε έναν επαγγελματία να του πάρουν το σπίτι. Με την ένταση της μονοπόλησης, τα τελευταία χρόνια υποχρεώθηκε να κλείσει το εμπορικό της κατάστημα στην Κυψέλη. Η δεκαετής οικονομική κρίση αμέσως μετά δεν της επέτρεψε να βρει σταθερή δουλειά. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που περιήλθε δεν της επέτρεψαν να τακτοποιήσει τις τραπεζικές της υποχρεώσεις, οι οποίες δεν ξεπερνούν καν το ποσό των 40.000 ευρώ. Ο περιβόητος νόμος Κατσέλη που διαφημίζουν δεν προστάτευσε την πρώτη κατοικία της συναδέλφισσας όπως διακήρυσε. Υπάρχουν παραθυράκια και παραθυράκια. Ο δρόμος της διάσωσης των τραπεζών άνοιξε από τη μία πλευρά, λες και δεν έφτασαν τα δισεκατομμύρια που πήραν όλα αυτά τα χρόνια με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, με το ζεστό χρήμα που πήραν από τους εργαζόμενους. Τώρα η κερδοφορία των τραπεζών καταβροχνίζει τη λαϊκή κατοικία, δεν είναι η μόνη περίπτωση. Και έτσι ακριβώς αποδεικνύεται αυτό που λέμε, πως διάφορα να σας ξέρει τώρα των τραπεζικών ομήλων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Από τέτοια τροφοδοτείται η ανάπτυξη της οικονομίας αυτής. Τώρα έρχεται η εταιρεία Tom Value, μια πολιτική εταιρεία εξειδικευμένη στο κυνήγι των κακοπληρωτών των τραπεζών και βγάζει στο σπυρί το σπίτι της συναδέρφησης. Η Tom Value, εκτός αυτού, είναι και η εταιρεία η οποία εκδήλωσε και ενδιαφέρον να αγοράσει το σπίτι πριν δύο μέρες. Είναι ο ένας από τους δύο ενδιαφερόμενους για να χτυπήσουν το σπίτι. Είναι τόσο προκλητική. Εμείς απαιτούμε να ανασταλούν να ανασταλεί ο συγκεκριμένος πληστηριασμός, να ρυθμίσει η συναδέλφισσα τα χρέη με όρους που να μπορεί να εξυπηρετήσει. Απαιτούμε να βρεθούμε και με τον εκπρόσωπο του Συμβουλιογραφείου της κυρίας Γούρας Βαρβάρας και να συζητήσουμε.